Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα για άλλη μια φορά από μένα. Να συγχαρούμε για άλλη μια φορά. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να το λέμε. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την ομάδα του κυρίου Τσομόκου, που κατάφεραν παρά τα προβλήματα που μας έφερε η πανδημία να μας μαζέψει εδώ και ήδη αυτές τις μέρες να βγουν πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις και να παρέσουν πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Έχω τη χαρά και την τιμή για τα επόμενα 40 λεπτά να συντονίσω ένα εξαιρετικό πάνελ, επειδή της ουσίας δεν είναι πάνελ, είναι η παρουσίαση μιας εξαιρετικής έρευνας γύρω από την απασχόληση στη χώρα μας. Είναι μια έρευνα που έχει κάνει η εταιρεία PeopleCert, τη γνωρίσαμε όλοι βεβαίως, καθώς ήταν ένα από τα success stories των Δελφών, ο κύριος Νικολαίδης και η PeopleCert, καθώς ήταν το πρώτο unicorn, ο πρώτος μονόκερος που έγινε στην Ελλάδα. Με την επιμέλεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Βεβαίως, ο κύριος Δουκίδης είναι πάντα πρώτος σε αυτά και πάντα μας δίνει τα φώτα του. Και έρευνα αυτή αφορά στην απασχόληση στην Ελλάδα και θα δείτε πραγματικά πολύ σημαντικά ευρήματα. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, που είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Και online with us, either from Australia or from Switzerland, I think you are now, the General Secretary, International Trade Union Confederation, Sarah Leslie Burrow. Our regards from Delphi. Spring is here. How is the weather where you are? Well, I'm in Brussels, and actually it's relatively sunny today, but still very cold. So. Okay. Thank you. Join us, please. Και θα θελευθήσει αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Δουκίδη, να μας παρουσιάσει αυτή την έρευνα και όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που βγαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. The slides are in English, but my presentation will be in Greek. Okay. Okay. Λοιπόν, είναι μια έρευνα η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, σχετίζεται αρκετά με τη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο πάνελ. Θα δούμε τι πραγματικά γίνεται στη χώρα μας. Προσπαθούμε να καταγράψουμε το περιβάλλον απασχόλησης στην μετά-COVID εποχή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2022, δηλαδή τα ευρήματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στους Δελφούς. Ίσως είναι η μοναδική έρευνα που παρουσιάστηκε φέτος στους Δελφούς. Και επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε 4 ευρήματα. Το πρώτο αφορά τις δεξιότητες και θα το συνδυάσω λίγο με τη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο πάνελ. Το δεύτερο είναι το πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο έχει πλέον δημιουργηθεί λόγω COVID, η τηλεεργασία, που όπως θα δείτε είναι εδώ και θα μείνει, και το Great Resignation, ένα φαινόμενο το οποίο καταγράφεται ευρέως στην Αμερική, στη Δυτική Ευρώπη, στην Αυστραλία και για πρώτη φορά προσπαθούμε κάπως να το προσδιορίσουμε και στη χώρα μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο με τις δεξιότητες, γιατί ήταν και το θέμα της συζήτησης στο προηγούμενο πάνελ. Τι βλέπουμε εδώ? Καταρχάς, το ελληνικό φαινόμενο του overqualification. Είμαστε η χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά overqualification στην Ευρώπη, αλλά καθόλου ικανοποιημένη με τις δεξιότητες. Δηλαδή, έχουμε πτυχία, αλλά όχι δεξιότητες. Και θα το εξηγήσουμε αργότερα τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο έβρεμα που βγαίνουν από αυτά τα στοιχεία είναι ότι υπάρχει κάποιος φόβος από τις νέες τεχνολογίες, σε μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει, και η λύση που προτείνουν οι εργαζόμενοι είναι upskilling. Ήταν περίπου το 50% της συζήτησης στο προηγούμενο πάνελ. Και το τρίτο έβρημα, που είναι κάτι καινούργιο που συμπληρώνει αυτά που είχαμε συζητήσει πριν, είναι ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Αλλά οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι είναι αναγκαίες για το μέλλον. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Επί της ουσίας μιλάμε για την πρώτη κατηγορία δεξιοτήτων και κυρίως το πρόβλημα το έχουμε εμείς στα πανεπιστήμια. Οι δεξιότητες είναι 3 κατηγορίες με βάση αυτά τα οποία αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Οι πρώτες είναι οι λεγόμενες λειτουργικές δεξιότητες. Δηλαδή, να ξέρω το επάγγελμα και να λύνω προβλήματα που έχουν σχέση με το επάγγελμα. Είναι αυτό που εκπαιδεύουμε εμείς τους ανθρώπους στα πανεπιστήμια. Αλλά όμως δεν είναι αρκετές. Τι μας λένε οι εργαζόμενοι? Ότι υπάρχουν άλλες 2 πολύ σημαντικές κατηγορίες δεξιοτήτων. Η δεύτερη είναι οι λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες, δηλαδή project management, τεχνολογία, γνώση αγγλικών.
Και βεβαίως να μην ξεχνάμε την πιο σημαντική ίσως κατηγορία δεξιοτήτων, τις ποιοτικές δεξιότητες. Δηλαδή, να μπορώ να επικοινωνώ, να είμαι ομαδικός, να καινοτομώ κλπ. Άρα βλέπετε, εδώ ακριβώς παρουσιάζεται το ελληνικό πρόβλημα. Δημιουργούμε εκπαίδευση που αναφέρεται μόνο στην πρώτη κατηγορία δεξιοτήτων. Από εκεί ξεκινάνε σχεδόν τα περισσότερα μας προβλήματα στη χώρα αυτή. Πάμε τώρα να αναλύσουμε το δεύτερο έφυγμα. Το πιεστικό εργασιακό περιβάλλον το οποίο έχει πλέον δημιουργηθεί με βάση την πανδημία. Εδώ προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τους πολλαπλούς παράγοντες που δημιουργούν αυτό το πολύπλοκο πιεστικό εργασιακό περιβάλλον. Και αναφέρεται σε απασχόληση εκτός ωραρίου, αναφέρεται σε μη ευελιξία ωραρίου, αναφέρεται σε εργασία κάτω από πίεση χρόνου, αναφέρεται σε σημαντικό χρόνο μετάβαση στην εργασία και βεβαίως αναφέρεται στη δυνατότητα να μην επηρεάζουμε σαν εργαζόμενοι το περιεχόμενο της εργασίας μας. Αυτό επί της ουσίας δημιουργεί και καταγράφει και στην Ελλάδα τι σημαίνει πιεστικό εργασιακό περιβάλλον. Και τι αποτέλεσμα είχε αυτό στα πλαίσια της πανδημίας. Η πανδημία, με βάση αυτά που μας λένε οι εργαζόμενοι, έφερε 4 ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο της εργασίας. Η πρώτη κατηγορία είναι πολύ σοβαρές αλλαγές. Γιατί το 21% άλλαξε εργασία, ενώ το 28% βρέθηκε σε αναστολή εργασίας. Αυτά είναι ποσοστά τα οποία ποτέ δεν τα είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχαν όμως και θετικές αλλαγές. Βλέπουμε τη δυνατότητα για περισσότερη εκπαίδευση online, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και περισσότερη ευελιξία. Γιατί αυτό συνδυάστηκε με την τηλεργασία. Η τηλεργασία ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είδαμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι φαινόμενο της Μεγάλης Βρετανίας ή της Βόρειας Αμερικής, αλλά είναι και ελληνικό. Και βλέπετε η τηλεργασία, τις θετικές επιδράσεις που έχει, βέβαια υπάρχουν και αρνητικές, όπως θα τις δούμε και αργότερα. Και βεβαίως, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται στο περισσότερο άγχος και περισσότερη πίεση. Θα δούμε ότι αυτό είναι ένας παράγοντας, μια αλλαγή που επηρεάζει ουσιαστικά τις επιλογές των εργαζομένων. Πάμε λίγο να δούμε τώρα την ανάδειξη της τηλεργασίας. Δεν είναι πλέον θεωρητικό φαινόμενο, είναι πραγματικότητα. Εδώ βλέπουμε 4 τάσεις που πρέπει να έχουμε υπόψη. Το πρώτο είναι ότι και στην Ελλάδα έχουμε είδος εργασίας που συνάδει με την τηλεργασία. Δηλαδή δεν έχουμε πολλούς βιομηχανικούς εργάτες, δεν έχουμε πολλούς εργάτες γης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων οργανωζομένων ασχολείται με τις υπηρεσίες και θεωρητικά μπορεί η βάση της δουλειάς να είναι και από απόσταση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια θετική άποψη για την τηλεργασία. Τη θεωρούν χρήσιμη, τη θεωρούν παραγωγική, εξοικονομεί χρόνο. Υπάρχει και βοηθάει η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής, αλλά υπάρχει όμως και προβληματισμός. Βλέπετε ότι το 58% θεωρεί ότι η τηλεργασία μειώνει τις δυνατότητες ανέλυξης. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί στο τέλος, εργάζεσαι γιατί θέλεις να βρεις το μέλλον σου. Άρα, εάν χρησιμοποιείς ένα medium το οποίο επί της ουσίας σου δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και το τελευταίο έβριμα είναι ότι η τηλεργασία ήρθε εδώ για να μείνει. Βλέπετε δηλαδή ότι ένα 23% θέλει να δουλέψει με τηλεργασία και μετά την πανδημία. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει η πανδημία και τελειώνουμε με αυτό, αλλά θα ζήσουμε με αυτό. Και πάμε στο τέλος να δούμε και αυτό που συζητάνε κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, το λεγόμενο Great Resignation. Ένα φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή, όποια οικονομική εφημερίδα και να ανοίξετε, είναι από τα πρώτα θέματα. Τι είχαμε στην Ελλάδα? Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα 21% άλλαξε εργασία εν μέσω πανδημίας. Αυτό όμως που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι περίπου 1 στους 5, ένα 22%, σκέφτεται σοβαρά να αλλάξει εργασία τους επόμενους 12 μήνες. Αυτά τα ποσοστά είναι πρωτόγνωρα για το ελληνικό εργασιακό περιβάλλον, δεν τα είχαμε ποτέ. Θα μου πείτε σε τι ποσοστό τα είχαμε, πολύ λιγότερο από το 10%, κοντά στο 5%. Και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι το 60% δεν είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους. Και μάλιστα η πλειοψηφία από αυτούς, τα 2/3, το αναφέρουν τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα τι έπαιξε η πανδημία τα τελευταία 2 χρόνια που ανέβηκαν αυτά τα ποσοστά?
Και ποιοι είναι οι λόγοι αλλαγής εργασίας? Είναι ο κυριότερος μη ικανοποιημένες απολαβές. Εδώ να ενημερώσουμε ότι η Ελλάδα επί της ουσίας ζει μια οικονομική κρίση εδώ και 14-15 χρόνια και επίσης η μελέτη αυτή έγινε Μάρτιο του 2022 εν μέσω πληθωρισμού και αύξηση του κόστους εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην ουσία μας ξεχωρίζει σαν Ελλάδα σε σχέση με όλες τις έρευνες που γίνονται παγκοσμίως όταν μελετάμε αυτό το φαινόμενο. Και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Ο άλλος λόγος είναι μη ικανοποιητική επαγγελματική εξέλιξη, να το κρατήσουμε αυτό. Ο τρίτος, αποκούραση. Ο τέταρτος, δεν αναβαθμίζονται οι γνώσεις μου, οι δεξιότητες. Και ο πέμπτος, νιώθω μεγάλη πίεση στρες. Άρα, να εξαιρέσουμε το θέμα των απολαβών, τότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι οι άλλοι παράγοντες αλληλοσχετίζονται. Δηλαδή, η κούραση σχετίζεται με την πίεση στρες και βεβαίως την επαγγελματική εξέλιξη μπορείς να τη βοηθήσεις μέσα από τις αναβαθμισμένες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό το, που ήταν το θέμα συζήτησης στο προηγούμενο πάνελ. Και θα τελειώσω με το τελευταίο έβριμα. Ποια είναι τα σημαντικά κριτήρια επιλογής νέας εργασίας? Είναι εδώ που πλέον μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον. Βλέπουμε 5 μεγάλες σημαντικές κατηγορίες. Δηλαδή πλέον είμαστε σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κριτηρίων. Ποια είναι αυτά? Η πρώτη κατηγορία αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Κάτι που πιστεύω θα συζητήσουμε και σε αυτό το πάνελ. Η δεύτερη κατηγορία, τα θέματα ευελιξία και τα θέματα χρόνου. Πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι ένα καινούριο κριτήριο το οποίο το βλέπουμε που έρχεται λόγω της πανδημίας. Το άλλο είναι η ίδια η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον. Το τέταρτο κριτήριο, απολαβές. Και υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κριτήριο που αναφέρεται στην ποιότητα ζωής και στην επαγγελματική ανέλυξη. Άρα, και εδώ θα σταματήσω, η έρευνα ανέλυσε και άλλα ευρήματα, αλλά σήμερα θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να σας παρουσιάσουμε αυτά τα οποία είναι τα πιο ενδιαφέροντα και τα οποία πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να είναι μια δημόσια ατζέντα συζήτησης, γιατί είναι καινούργια, ενδιαφέροντα και πιθανόν, και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε λύσεις. Αυτά από μένα. Κύριε Νικόλτσιου, και ευχαριστώ. Κύριε Δουκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά έτσι, αυτά τα ευρήματα και μας δίνεται πολύ, πολύ τροφή για σκέψη. Λοιπόν, in English, now I suggest 3 minutes each for an introduction, just or a first statement, in order to have time left for Q&As. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολαίδη. Εσείς το καταλαβαίνετε το πρόβλημα από δύο οπτικές και επειδή ηγείστε μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που είναι ένας μικρόκοσμος, πάει και έρχεται κόσμος και βλέπετε τη συμπεριφορά των εργαζομένων σας και από την άλλη βέβαια είστε εσείς που έχετε διεξάγει αυτή την έρευνα με την επιμέλεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Η έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα τα οποία τα υποψιαζόμασταν όλοι. Mm-hmm. Και αν ήταν να το πει κανείς σε μία πρόταση, αυτά που ξέρουμε εδώ και 40 χρόνια για το χώρο εργασίας ανατρέπονται σχεδόν όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι Κωνσταντινοπολίτης, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, ήρθα στην Ελλάδα από το 1981. Μια εξελεκτική πορεία μέχρι σήμερα και έχω δει πώς είναι τα πράγματα. Αυτά τώρα αλλάζουν όλα. Δηλαδή, εμείς ίσως είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά το να είσαι σε μια εταιρεία των 750 ατόμων και να χάσεις το 1/5 των εργαζομένων σου σε 1,5 χρόνο, αυτό είναι πόσο σου αναπληρώσεις αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο μάλλον χρειάζεσαι να πάρεις και άλλους ανθρώπους για να μεγαλώσεις. Και να ξέρεις επίσης ότι το 1/4 των ανθρώπων που έχεις σήμερα θέλουν να φύγουν το επόμενο δεκάμηνο. Είναι μια κατάσταση, εάν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα, απλά μη διαχειρίσιμη. Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, στην Ελλάδα πάντα τα απασχολούσε ότι βγαίνουν άνθρωποι από τα πανεπιστήμια και τελικά, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουμε καλούς ανθρώπους, παρά το ότι υπάρχει μεγάλη ενεργία, γιατί αυτοί τους οποίους βρίσκουμε δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και πρέπει να τους πάρουμε, να τους εκπαιδεύσουμε κλπ. Και είναι ένα σύστημα στημένο πάνω σε αυτό. Τώρα, το πρόβλημα μετατοπίστηκε. Δεν είναι ότι δεν θα βρίσκουμε ανθρώπους με δεξιότητες. Δεν θα βρίσκουμε καθόλου ανθρώπους. Που ήδη αυτό το πράγμα συμβαίνει
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και προφανώς αυτό δεν θα πρέπει να απασχολεί μόνο εμάς, σαν εργοδότες, αλλά θα πρέπει να απασχολεί πρωτευόντως την πολιτεία. Μας τα πει ο κ. Πρωτοψάλτης, mm-hmm. που ετοιμάζεται για ένα νομοσχέδιο, που έχω δει ότι έχουν κάνει και εξαιρετική δουλειά εκεί. Και το τρίτο, η ανατροπή η οποία γίνεται από employer's market, πάμε σε employee's market. Δηλαδή είμαστε συνηθισμένοι όλοι οι εργοδότες εδώ χρόνια και mm-hmm. πολύ περισσότερο μέσα στην κρίση, για κάθε θέση εργασίας την οποία έχουμε, να έχουμε 10, 20, 50, 100 αιτήσεις. Μέσα στην κρίση φτάσαμε, εμείς που είμαστε και εργοδότης επιλογής ή θεωρούμαστε εργοδότης επιλογής, να έχουμε για κάποιες θέσεις 2.000 βιογραφικά να ερχόντουσαν mm-hmm. για κάθε θέση. Τώρα? Τώρα καμιά φορά δεν βρίσκουμε κανένα. Σοβαρά. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι καλά νέα για τους εργαζόμενους από μια πλευρά, ότι η Ελλάδα γίνεται και όλος ο κόσμος employees market. Δηλαδή, αντί να παρακαλάνε οι εργαζόμενοι για να βρουν μια δουλειά και να βάζουν μέσο, να βάζουν ένα γνωστό, σε παρακαλώ βρες κλπ. Αντιστρέφονται οι όροι. Θα παρακαλάμε εμείς οι εργοδότες, ρε παιδιά, είπα, ξέρετε, κανένα να μαστίσετε. Πλήρης αναστροφή. Mm-hmm. Τώρα, αυτό για εισαγωγή, τι πρέπει να γίνει, ας τα αφήσουμε συνέχεια συζήτηση. Και θα ήθελα να πάω στον διοικητή του ΟΑΕΔ. Το παλεύει ο ΟΑΕΔ χρόνια, παίρνει πρωτοβουλίες, δίνει λεφτά, δεν ξέρω αν λύνει πάντα τα θέματα. Και τώρα έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που αμή τι άλλο θα προσπαθήσει όλα αυτά να τα βάλει σε μία τάξη. Ο λόγος σε εσάς. English. Greek. Greek. Ωραία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα διαχρονικό στην Ελλάδα με την έλλειψη της διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας. Για να το πω απλά, υπερπαράγουμε από φύτους σε ειδικότητες που είναι είτε χαμηλής είτε φθήνουσα ζήτησης και υποπαράγουμε από φύτους σε ειδικότητες που είναι υψηλής ή αυξανόμενης ζήτησης. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Στον ευρωπαϊκό δίκτυο δεξιοτήτων είμαστε τέταρτοι από το τέλος στο skills development, mm-hmm. πέμπτοι από το τέλος στο skills activation και προτελευταίοι στο skills matching, δηλαδή στην αντιστοίχηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει επιτέλους η χώρα να το αντιμετωπίσει. Αυτή η κυβέρνηση επενδύει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα χρόνια για την κατάρτιση μισού εκατομμυρίου Ελλήνων, ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, με έμφαση στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και επίσης, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που είναι ο ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να μην είναι ένας επιδοματικός οργανισμός, αλλά ένας οργανισμός παραγωγός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, που πιστεύουμε το νομοσχέδιο δουλειές ξανά καταφέρνει αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε πάντως όλοι, είναι ότι το παλιό μοντέλο, πάω σχολείο, πάω πανεπιστήμιο, πιάνω μια δουλειά και δεν ξαναπατάω το πόδι μου ποτέ σε τάξη, έχει τελειώσει, έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πια αυτό. Θα πρέπει να μαθαίνουμε συνεχώς, κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας μας. Πολλοί θα χρειαστούμε να αλλάξουμε καριέρες. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν λόγω και της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού. Θα υπάρξουν κάποια επαγγέλματα που θα αλλάξουν δραστικά και θα χρειάζονται τελείως διαφορετικές δεξιότητες. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει πολύ απλά όλοι να είμαστε comfortable με αυτή τη νέα πραγματικότητα, ότι πολύ απλά αλλάζει η οικονομία, η αγορά εργασίας, είμαστε στη δέαρτη βιομηχανική επανάσταση και θα πρέπει διαρκώς να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Mm-hmm. Ας εξοικειωθούμε λοιπόν με αυτό το μοντέλο και ας γυρίσουμε τις πολιτικές μας mm-hmm. να υπηρετούν αυτό ακριβώς το μοντέλο και να μην ένα στατικό μοντέλο το οποίο είναι παροχημένο και το οποίο πια δεν δουλεύει. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε ποιοτική κατάρτιση, πιστοποιημένη κατάρτιση, κατάρτιση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των mm-hmm. επιχειρήσεων. Και οι επιχειρήσεις, βέβαια, επειδή άκουσα και για τις mm-hmm. τάσεις αυτές του Great Resignation κτλ., πρέπει και οι επιχειρήσεις να ξυπνήσουν και να δουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται, mm-hmm. το Great Attrition, να το μετατρέψουν σε Great Attraction, mm-hmm. που ουσιαστικά είναι πώς ελκύω και κρατάω εργατικό δυναμικό Μάλιστα. και τους έχω ευχαριστημένους στην επιχείρησή μου για να έχω και retention. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και νομίζω ότι είναι η ώρα και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ο ΟΑΕΔ να αποκτήσει και έναν νέο ρόλο, γιατί πολλά έχουμε ακούσει πάρα πολλά χρόνια για την κατάρτιση, για τα χρήματα που έχουν εξοδευτεί στην κατάρτιση, αλλά κανείς δεν ξέρει τελικά αν αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από τα κέντρα κατάρτισης είναι πραγματικά πιστοποιημένα και δεν είναι απλά τουρίστες για να... Ξέρετε, έχουμε ακούσει πολλά για το που χάνονται όλα αυτά τα χρήματα. Και τελικά κανείς δεν κερδίζει. Είναι lose-lose situation για όλους μας. Έτσι, και αυτό φαντάζομαι είναι και το ζητούμενο, θα το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να πάω στην κυρία Σάρα Λέσλι Μπόρου. She is the General Secretary International Trade Union Confederation. You have sent the results of this survey and we would like to hear your thoughts on that. The floor is yours. Up to 4 minutes, please. Thank you very much. And, basically, we are dealing with a broken labour market. If you have 60% of the world's workers in informal work with no rights, no minimum wages, no social protection, no rule of law, then you have an insecurity that is just extraordinary, and it becomes not just indeed a social layer of despair, but indeed a drag on the economy. For the 40% of workers in formal work, then even there you have more than one third who are actually in insecure or precarious work. When you add to that picture the fact that the majority of people without work, the majority of people who left the labour market during COVID are women and young people, then we have seen a generational risk that will be scarring for generations to come. Women lost about $800 billion during the pandemic, the combined GDP of about 98 countries. So that's why we say you must have a new social contract. If we want to provide secure work, then it has to be an investment in a return to full employment. Jobs, jobs and jobs. Climate-friendly jobs with just transition. We can show you where you can get the $500 million. Indeed, or 575 million by 2030. More than a third of them will come from investment in care, and COVID-19 showed us how precarious these jobs are and how people are leaving jobs in health, education, childcare, aged care because of the additional stress and the risk of a lack of occupational health and safety, the overwork, and so on. We also know that we can get almost a third of them again with infrastructure investment, which is so critical. And where that infrastructure investment helps with the energy and technological transitions that must occur in every sector for climate, then you can get to that number. The UN Secretary General has committed to an accelerator, a global accelerator on jobs and social. We must take this seriously if we're to provide a future that is both socially secure and optimistic and economically secure, as all members of the workforce understand they have a decent future. Mm-hmm. We have more than 50% of people without social protection in the world. And if, in fact, we're going to formalise at least half of those informal jobs, and they're in every economy, that would take a billion jobs being formalised with a combination of minimum living wages or income and universal social protection. Mm-hmm. And again, the world is committed to investigating a universal or global social protection fund to help the poorest countries put in place universal protection. Mm-hmm. So when you look at our social contract, it's jobs, rights, social protection, it's equality, yes, of income, but also of gender and race. And it's about inclusion, where we put those demands in the context of the way we deal with the massive interrelated crisis of inequality, of the climate crisis, of the health crisis, and now, of course, of the onset of escalating energy and food prices, with resulting inflation that will render, again, very precarious areas of survival around the world. And that, of course, comes from the abhorrence of the Russian invasion of Ukraine and the loss of exports from both of those countries.
So we have work to do if the labour market sits at the core of economic and social security. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much for this initial comment. Thank you. Stay with us. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και θα ήθελα να το πάρουμε πάλι από τον κύριο Νικολαίδη και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να παντρέψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, τις προοπτικές που αναμένεται να δημιουργήσει αυτό το νέο νομοσχέδιο του ΟΑΕΔ. Ενημερώνεστε για αυτά και νομίζω ότι είστε και από τους πιο κατάλληλους και για να συμβουλεύετε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακούνε και την επιχειρηματική κοινότητα. Και θα ήθελα να σχολιάσουμε και λίγο και τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος και πώς όλα αυτά μπορούν να επιληθούν, κύριε Νικολαίδη. Γιατί εσείς ξέρετε τι σημαίνει πιστοποίηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο η κατάρτιση. Είναι είμαι καταρτισμένος και αυτό ισχύει. Και με αυτή τη βουλίτσα που θα πάρω μετά που δίνετε εσείς, θα μπορέσω πραγματικά να βρω δουλειά. Ένα σχόλιο πριν από αυτό σχετικά με το τι κάνουμε για το Great Resignation. Mm-hmm. Γιατί βλέποντάς το σαν εταιρεία, σαν οργανισμός, mm-hmm. αυτό που μας απασχολεί ή θα πρέπει να απασχολεί, πιστεύω ότι απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, είναι πρώτον να μην χάσουν αυτό το 25% των υπαλλήλων τα επόμενο ένα χρόνο και να βρουν και άλλους ανθρώπους να προσλάβουμε ως ανεπτυσσόμενη επιχείρηση. Εμείς ανεβαίνουμε 40% ή υποθέτω τον επόμενο ένα χρόνο θα χρειαστούμε τουλάχιστον άλλα 100 με 150 άτομα, από 700 που είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Ο κόσμος φεύγει για διάφορους λόγους. Δεν είναι ένας ο λόγος. Η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που σκέπτεσαι. Αυτοί που φεύγουν, κάποιοι φεύγουν επειδή δεν είναι ικανοποιημένοι με τα λεφτά, γιατί κάπου αλλού μπορεί να βρουν καλύτερα λεφτά, mm-hmm. είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Κάποιοι φεύγουν επειδή δεν τους αρέσει γενικότερα η κατάσταση, τοξικό mm-hmm. περιβάλλον κλπ. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε: εγώ δεν θέλω πια να δουλέψω. Φτάνει όσο είναι. Γιατί έχω δει ένα σωρό δικούς μου οι οποίοι ξαφνικά πέθαναν. Mm-hmm. Ξέρω εγώ πόσα χρόνια θα ζήσω. Ναι, έχουν αλλάξει συμπεριφορές. Έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν αυτό. Ναι. Προφανώς κάποιοι την έχουν. Κάποιοι την έχουν όμως και είναι πολλοί. Ναι. Κάποιοι φύγανε από την πόλη και πήγανε μακριά. Κάποιοι αλλάξανε σπίτι. Κάποιοι ναι. πήγανε στην επαρχία. Άρα δεν υπάρχει μία μαγική λύση mm-hmm. για το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και το ερώτημα και η απάντηση, κατ' εμέ, σύμφωνα με δική μου ταπεινή γνώμη, mm-hmm. είναι ευελιξία. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα νέο περιβάλλον ως εργοδότες mm-hmm. που θα παρέχει ευελιξία. Ένα παράδειγμα. Θέλεις mm-hmm. να δουλέψεις από το σπίτι σου, mm-hmm. να δουλεύεις από το σπίτι σου. Θέλεις να δουλεύεις από το γραφείο, να δουλεύεις από το γραφείο. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις, στα δίνουμε και τα δύο, διάλεξε εσύ ό,τι θέλεις. Θέλεις να αλλάξεις τμήμα μέσα στην εταιρεία, θα σε ακούμε πολύ περισσότερο από ό,τι σε ακούγαμε στο παρελθόν. Γιατί προκειμένου να φύγεις από την εταιρεία, αν είσαι καλός, καλύτερα να πας σε ένα άλλο τμήμα μέσα στην εταιρεία. Ναι, όμως θέλεις που λέτε, να μάθεις. Περιγράφει και αλλαγή κουλτούρας και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, θα πρέπει και απολύτως. Εσείς, θα πρέπει απολύτως. Να ακούτε διαφορετικά τον εργαζόμενο. Απολύτως. Απολύτως. Ναι. Πρέπει να κάνουμε ως επιχειρηματίες, ως επιχείρηση, reset. Γι' αυτό είπα πριν ότι αλλάζουν όλα μετά από 40 χρόνια. Άρα αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Διάβασα προχθές στη Wall Street Journal, έλεγε πρέπει να σκεφτείς έξω από το κουτί. Αντί να δίνεις στους εργαζόμενους ένα ποσό για να πάνε στο γυμναστήριο, mm-hmm. που είναι πολύ συνηθισμένο, αν του δίνεις ένα ποσό λέει, για να καλύπτει την καθαρίστρια στο σπίτι. Το σκέφτηκε κανείς, αλλά μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Πόσες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες δουλεύουν και λένε τώρα θα κάνω εγώ πως έχω την γυναίκα στο σπίτι, την αριθμίσει καθαρίστρια κλπ. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Περνάνε και από, θα έρθω αμέσως μετά, από προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας mm-hmm. και τα περισσότερα από αυτά δεν μας επιτρέπει να τα κάνουμε η ελληνική νομοθεσία mm-hmm. είτε η εργατική νομοθεσία είτε η φορολογική νομοθεσία. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν βέβαια και όλα τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος διοικητής που βγαίνουν. Πιστοποίηση έχει μπει πια στην έννοια της Ελλάδος mm-hmm. και των εργοδοτών και του κράτους. Θυμούμε, εμείς είμαστε σε αυτή την αγορά από το 2000, 22 χρόνια. 2003, 2004, 2005 προσπαθούσαμε να πείσουμε τους κυβερνώντες, παιδιά, να είναι πιστοποιημένοι οι άνθρωποι. Δεν καταλάβαιναν, δεν θέλανε. Σιγά σιγά πέρασε. Mm-hmm. Κάποιοι λέγανε απλά να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και ας μην περάσουν. Τα λεφτά της πιστοποίησης, τα πιο πολλά πήγανε χαμένα. Περιπτώσεις και ακόμη τις έχουμε που σε διάφορους φορείς, δεν μπορώ να πω ονόματα βέβαια, 100 δίνουν εξετάσεις, 120 περνάνε.
πατάει κανένας, παίρνουν τα χαρτιά. Τα διαβάζετε και στο δημόσιο. Θα παίρνουν και τίποτα για ρουσφέτια, πέρασε αυτό. Τώρα πολλά λεφτά διακινούνται κάτω από το τραπέζι. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Είναι και ένας από τους λόγους που εμείς ως PeopleCert αποφασίσαμε να φύγουμε και να πάμε εκτός Ελλάδος. Mm-hmm. Και η Ελλάδα είναι μόνο το 2% του τζίρου μας. Τώρα το νομοσχέδιο αυτό, στον βαθμό που το έχω δει, συνιστά επίσης μια ριζική αλλαγή, mm-hmm. κατά την άποψή μου, προς την σωστή κατεύθυνση. Και δεν το λέω επειδή εδώ είναι ο διοικητής mm-hmm. ο υπουργός. Πραγματικά δεν ήξερα τι γινόταν, το διάβασα και λέω μπράβο. Αλλά όπως όλα τα πράγματα θα κρυθεί στην εφαρμογή του και στην Ελλάδα πολλές φορές τα πράγματα ξεκινούν με πολύ καλές προθέσεις και ωραία νομοσχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Επίσης, κατά την άποψή μας, σε όλα τα θέματα δεξιοτήτων mm-hmm. παγκοσμίως, το κλειδί είναι πάντα η σωστή πιστοποίηση. Έτσι. Είμαστε δηλαδή εμείς η αστυνομία της εκπαίδευσης. Όταν κάποιος παίρνει μία πιστοποίηση, mm-hmm. πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα στον εργοδότη ότι αυτός πραγματικά ξέρει αυτό το αντικείμενο. Άρα το έμαθε και δεν έκλεψε. Για να πω ένα τελευταίο παράδειγμα και να κλείσω, υπάρχουν δεν ξέρω πόσα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσης. Όταν εμείς επιλέγουμε εργαζομένους που θέλουμε να ξέρει κάποιος καλά αγγλικά, δεν θα αναφέρω το δικό μας τη language, σπάω στους ανταγωνιστές μας. Όταν δω ένα πιστοποιητικό, κάποιος ο οποίος έχει ένα πιστοποιητικό C2 mm-hmm. από το Cambridge, δεν έχω αμφιβολία, λέμε αυτός ξέρει mm-hmm. αγγλικά. Για τους περισσότερους, για να πω σχεδόν τους περισσότερους υπόλοιπους φορείς, άμα δω ένα πιστοποιητικό C2, λέω μπορεί και να ξέρει. Mm-hmm. Μπορεί και να μην ξέρει. Μάλλον δεν ξέρει και το πήρε έτσι, ανάλογα με το όνομα. Mm-hmm. Εδώ τώρα λοιπόν είναι η μεγάλη πρόκληση ο πλευράς Υπουργείου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να δημιουργήσει τέτοιο σύστημα που στο χώρο της πιστοποίησης να μην μπάζει. Γιατί αν ελέγξουμε σωστά το κομμάτι της πιστοποίησης, στην ουσία ελέγχουμε όλο το μηχανισμό. Ό,τι και να γίνει οπουδήποτε αλλού, εκεί μπορεί να το ελέγξει. Υπέροχα. Λοιπόν, νομίζω ότι για να μην επαναλάβω την ερώτηση, ναι. σας έριξε το γάντι, αυτά είναι τα θέματα. Πώς τα απαντάμε? Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Είμαστε πολύ πίσω σαν χώρα σε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, τι κάνει το νομοσχέδιο που θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά θα κοιτάμε τις εκροές των προγραμμάτων κατάρτισης. Όχι τις εισρωές. Τι βγήκε, τι έμαθε, έπιασε δουλειά, πήγε επαγγελματική ανέλυξη ο καταρτιζόμενος. Mm-hmm. Αυτό το outputs, ας πούμε, based assessment ή και evaluation, είναι κλασικά πράγματα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εδώ δεν είχε γίνει. Δεν ρίχναμε λοιπόν εκατοντάδες εκατομμύρια στην κατάρτιση και ήμασταν προτελευταίοι στην αντιστοίχηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον δεν είναι ποιοτική αυτή η κατάρτιση. Μάλλον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε ένα σύστημα αξιολόγησης και να μετράμε και να λέμε. Αν αυτός ο πάροχος δεν είναι καλός, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Πρέπει να βελτιωθεί. Αν δεν μπορέσει να βελτιωθεί, mm-hmm. δεν πρέπει να παίρνει. Τα εργαλεία αυτά τα έχετε όμως. Αυτά τα εργαλεία θα τα. Καταρχάς, ναι. τα εργαλεία χτίζονται όταν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα χτίσει κάποιος ένα σύστημα αξιολόγησης αν δεν υπάρχει θεσμικό mandate να υπάρχει να σύστημα αξιολόγησης. Να σας περιγράψω ένα μικρό παράδειγμα, επειδή το έχω κάνει ναι, χρόνια ναι. αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτά τα χιλιάδες κέντρα κατάρτισης. Ναι. Εκεί λοιπόν ξέρουμε πάρα πολύ κόσμο που πήγαινε σε αυτά τα κέντρα. Πήγαινε την πρώτη μέρα, πήγαινε την τελευταία μέρα, δεν πήγαινε καθόλου ενδιάμεσα. Ναι. Πέφταναν ένα σωρό λεφτά, πλούτιζαν διάφοροι που θέλαν να το παίζουν υπεύθυνοι αυτών των κέντρων. Ήταν μια ολόκληρη φάμπρικα. Το θέμα είναι, υπάρχουν μηχανισμοί που να μπορέσετε, δεν λέω να βάλετε κάρτα, να χτυπάει άλλος κάρτα, αυτό που θα παίρνει πραγματικά να αντιστοιχεί σε αυτό που έχει δοθεί και όχι, τα χρήματα να μην πάνε τζάμπα. Όχι απλώς θα υπάρχει σύστημα αξιολόγησης. Ναι. Δεν θα πληρώνονται αν αυτοί που καταρτίστηκαν δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν. Έτσι. Είναι για πρώτη φορά που βάζουμε payment by results, που σημαίνει έτσι. Ότι μόνο αν πιστοποιηθεί ο καταρτιζόμενος θα πληρωθεί το 100% ο πάροχος και ο ίδιος ο καταρτιζόμενος, το οποίο όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Και στην πιστοποίηση όμως πρέπει να δούμε και αυτό το χώρο, διότι η αλήθεια είναι ότι όπως υπήρχε ένα... ας το πούμε, χρειαζόντουσαν κάποιοι κανόνες στο κομμάτι των παρόχων κατάρτισης, πρέπει να δούμε και το κομμάτι της πιστοποίησης. Mm-hmm. Διότι δεν είναι όλοι πιστοποιητές το ίδιο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και εκεί, όπως είπε και ο κύριος Νικολαίδης, άμα παίρνεις 3 πιστοποιητικά, το ένα το πιστεύεις, τα άλλα 2 mm-hmm. δεν τα πιστεύεις, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ πέρα με τους πιστοποιητές και πώς αυτοί έχουν διαπιστευτεί.
Είναι τέλος πάντων πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Κάνουμε μια μεγάλη αρχή με αυτό το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι η επένδυση που θα κάνει η χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματικά θα έχει πολύ θετικές εκπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας, διότι οι επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό σε μια οικονομία που είναι knowledge-based και knowledge-driven, είναι οι πιο σημαντικές. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, για μένα, το πιο πολύτιμο κεφάλαιο αυτής της χώρας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αν επενδύσουμε σωστά στην ανάπτυξή του και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, πραγματικά θα υπάρξει πολύ μεγάλη αλλαγή στο παραγωγικό πρότυπο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά. Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να έχουμε 4,5 λεπτά να μοιραστείτε το χρόνο με την κυρία Μπόρο, αν θα θέλετε εσείς να της κάνετε κάποια ερώτηση και να κλείσετε εσείς. Όχι, όχι, ένα λεπτάκι να πω κάτι για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στην Ελλάδα έχουμε 10.000 καθηγητές πανεπιστημίου. Αν τους ρωτήσετε τι σημαίνει δεξιότητα, θα ξέρει μάλλον το 1%. Πρώτα και κύρια, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους καθηγητές πανεπιστημίου να καταλαβαίνουν για δεξιότητες. Εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε δεξιότητα μόνο την πρώτη κατηγορία που ανέφερα. Δηλαδή αυτό που λέμε λειτουργική δεξιότητα, το επάγγελμα. Είπαμε ότι υπάρχουν άλλες δύο δεξιότητες. Υπάρχουν οι λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες και οι λεγόμενες ποιοτικές δεξιότητες. Άρα, εγώ θα πρότεινα την κυβέρνηση να ξεκινήσει ένα massive πρόγραμμα των εκπαιδευτών να καταλαβαίνουν δεξιότητες. Τα ξέρουν μόνο οι καθηγητές του business school, γιατί στην ουσία πιστοποιούμαστε από διεθνούς φορείς και πρέπει εκεί να καταγράφουμε πώς έρχεται φοιτητής σε χ επίπεδο δεξιότητας και πώς τελειώνει στο ψ. Άρα είναι ένα θέμα και για τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει και εμείς, σαν ακαδημαϊκά ιδρύματα, να προετοιμάζουμε πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις τους υποψηφίους για επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Δηλαδή να ξέρουμε στο project management ποιες είναι οι πιστοποιήσεις εκεί έξω. Άρα όταν διδάσκω το μάθημα project management, ταυτόχρονα ο φοιτητής να βοηθιέται και να πάει να δώσει μετά εξετάσεις για το prince του ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να αλλάξουμε εμείς η ίδια νοοτροπία. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν έχω κάτι. And we would like to have your, let's say, last comment, Mrs. Borah, as far as labor, education and certification is concerned. For a minute, so please. I'm very apologetic that I can't understand the debate, but there's no doubt that if we're to construct a secure and productive workforce, then education has to be at the heart of that. I've already indicated that we've underinvested as societies in care that includes education, and of course it includes education at all levels, but also technical education and lifelong learning. Qualifications are incredibly important. You can't actually break down qualifications to micro-qualifications as a base certification. But certainly as people move through the workforce, they will require different qualifications, whether it's in technology or in technical skills, or simply in the team building that's going to be necessary to accommodate on technological and indeed energy shifts. So reskilling, upskilling, these things are more important than ever, and the promise of lifelong learning is still elusive. The one thing I would say is that if we're serious about focusing on the labour market as central indeed to security, both socially but also of course economically, then we need to make sure that workers and their unions are engaged at the table, that they are designing the kind of transition measures that include skilling, that makes for the confidence of a just transition. So I'm grateful to you having this debate. I'll have to take a course in Greek to understand discussion, but it apologies for that. It was just for technical reasons, in order for the audience here to be able to, you know, interact. No, that's fine. Thank you. Thank you very much, and our best regards to you and Brussels. Thank you. Thank you very much. Λοιπόν, νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Είδου η Ρόδος πραγματικά σε ό,τι αφορά σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κύριο Δουκίδη. Κύριε καθηγητά, good job, great job.
keep on doing this great job. Γιατί όλοι κρινόμαστε και το έτσι, εκπαιδευτικό σύστημα και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Να ευχαριστήσουμε τον διοικητή του ΟΑΕΔ. Πραγματικά έχετε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά πλέον τα φώτα είναι πάνω κατά πάνω σας, γιατί είναι και θέμα χρημάτων πια. Δηλαδή δεν πρέπει ούτε ένα πένι που λέμε να πάει χαμένο. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολαίδη και να τον συγχαρούμε για άλλη μια φορά. Είπαμε ήταν ένα από τα success stories αυτών των Δελφών, αυτού του οικονομικού φόρουμ. Είστε unicorn πια, αποτίμηση 1,1 billion, εύχομαι και 10 corn και όλα τα corn, αλλά πάντα καλός εργοδότης και πάντα καλά προϊόντα. Λοιπόν, επειδή είναι το τελευταίο πάνελ που συντονίζω σήμερα, για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στην ομάδα των τεχνικών που πάντα μας βοηθάει και αυτά τα παιδιά πρέπει να τα χειροκροτούμε, που κάνανε εξαιρετική δουλειά. Να είστε όλοι και όλες καλά και βεβαίως στους μεταφραστές μας και τις μεταφραστριές μας και του χρόνου εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.